104 χρόνια πριν ξεκινούσε η δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας των Ποντίων. Ήταν η μέρα που Κεμάλ Ατατούρκ αποβαζόταν στη Σαμψούντα και δρομολογούσε την ανελαίτη σφαγή. Συνολικά καταστράφηκαν 815 κοινότητες, 1134 εκκλησίες, 960 σχολεία και χάθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες ζωές. Και στο Ηράκλειο οι τοπικές αρχές τίμησαν τη μνήμη των εκατοντάδων χιλιάδων θυμάτων του Ποντιακού Ελληνισμού που εξοντώθηκαν με απάνθρωπο τρόπο πριν από 104 χρόνια. Είναι μια αφορμή σήμερα. Μνημονεύοντας όλους αυτούς που δεν είχαν γλυκή θάνατο, γιατί ο ποιητής λέει ότι είναι γλυκής ο θάνατος μόνον όταν κοιμόμεθα εις την πατρίδα, για όλους αυτούς που έχασαν τις πατρογονικές τους εστίες, για όσους ήρθαν και βρήκαν καταφυγή και έφτιαξαν νέες πατρίδες μακριά από τις πρώτες τους πατρίδες στον ελλαδικό χώρο, να στρέψουμε τη σκέψη μας, το λογισμό μας, την προσευχή μας και για εκείνους που έφυγαν, αλλά προπάντων για εκείνους που σε κάποια άλλα μήκη και πλάτη της γης σήμερα υφίστανται το ίδιο. 353.000 πόντι υπήρξαν θύματα μιας συστηματικής και οργανωμένης προσπάθειας εξαθλίωσης και εξόντωσης του ελληνικού στοιχείου του Πόντου. Η γενοκτονία των Ποντίων ήταν ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα του προηγούμενου αιώνα, με μαζικές εκτελέσεις και άλλες αγριότητες που δυστυχώς μέχρι και σήμερα δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη. Η τουρκική θηριωδία στο μαρτυρικό Πόντο άφησε πίσω 353.000 θύματα που εξολοθρεύτηκαν με άγριες και επώδυνες μεθόδους, χιλιάδες ξεριζωμένων που πήραν το δρόμο για την Ελλάδα και καμένη γη. Φρίκη, βασανιστήρια, πείνα, δίψα, πορείες θανάτου. Μία από τις πιο αιματοβαμμένες σελίδες της νεότερης ελληνικής ιστορίας, με τη μνήμη να παραμένει ζωντανή, όπως και ο αγώνας για τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων. Και αναρωτιόμαστε, γιατί ο άνθρωπος τρέφεται κατά του ανθρώπου, κατά του ίδιου του του εαυτού τελικά. Μήπως αυτές οι ευκαιρίες σαν τη σημερινή είναι μια δυνατότητα που μας δίνει η σκέψη μας να ανανύψουμε από αυτήν την ανθρωποφαγία, από αυτήν την αδελφοκτονία. Δεν ξεχνάμε την ιστορία μας, μια πολύ σημαντική στιγμή της ιστορίας που πρέπει να μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη μας, σαν παράδειγμα και για τους νεότερους, και πρέπει επιτέλους σε όλη την οικουμένη να αναγνωριστεί η γενοκτονία όλου του ελληνικού, όχι μόνο του Ποντιακού, όλου του ελληνισμού της Μικράς Ασίας από άκρη. Οι εκδηλώσεις μνήμης κορυφώθηκαν στο Μνημείο Ποντιακού Ελληνισμού, όπου τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση, ενώ λίγη ώρα αργότερα ακολούθησε κατάθεση στεφάνων.